Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει εδώ και γίνεται αυτή η συνάντηση εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την έρευνα και τη διπλωματική εργασία. Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό κάποια στιγμή και στην Επιτροπή ενοχληθήκαμε, γιατί υπήρχαν τόσες πολλές ταινίες, τόσα πολλά ντοκιμαντέρ, τόσες πολλές μεταπτυχιακές, προπτυχιακές, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά, που έγιναν στην περιοχή μας και ευτυχώς που υπάρχουν, γιατί βγαίνει ένας καινούριος λόγος. Μαθαίνουμε και εμείς και μαθαίνουν και άλλοι μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, ως κάτοικοι της περιοχής, κάποια στιγμή λέμε, φτάνει παιδιά, δεν χρειάζονται τόσο μεταπτυχιακές, σας κάνουμε μία δράση. Έτσι. Γιατί οι δράσεις δεν υπάρχουν. Έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό οι δράσεις. Ουσιαστικά, οι δράσεις μας είναι κοινωνικού περιεχομένου πια. Είναι το δεκαήμερο που γίνεται πάνω στις σκουριές και είναι και το ξεσκουριάζω, που είναι ένας αγώνας δρόμου. Ένας μαραθώνιος 24 χιλιομέτρων. Έγινε πριν από λίγες μέρες με πάρα πολλές συμμετοχές. 250 αθλητές και αθλήτριες τρέξανε, όχι μόνο από την Ελλάδα, και από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, λόγω όλης αυτής της καταπίεσης και της ασφυξίας, ελάχιστοι άνθρωποι του χωριού συμμετέχουμε σε αυτό. Εγώ έχω ετοιμάσει ένα κείμενο να σας διαβάσω μαζί με την Επιτροπή. Έχω πάρα πολλά επίσης να πω. Είναι και άλλοι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγίας εδώ και από καταγωγή της στη Μεγάλη Παναγία. Είμαστε 4 άτομα του Μεγάλη Παναγία εδώ αυτή τη στιγμή. Ίσως να θέλουν να μιλήσουν και αυτοί. Ωστόσο, ξεκινάω. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε ολόκληρη την ομάδα από το ΤΙΕΣ και ιδιαίτερα τον Βαγγέλη Περάκη για το κάλεσμα, την υποστήριξη και την επικοινωνία όλων αυτών των καιρών. Πολλά μέλη της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας βρίσκονται σε ταξίδι για λόγους της Επιτροπής και τη σύνδεσή μας με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, σας ευχαριστούν θερμά για την πρόσκληση και έστειλαν εμάς αυτή τη συνάντηση. Και καθώς ερχόμουν εδώ, σκεφτόμουν, ποια είμαι εγώ που μπορώ να εκπροσωπήσω την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Και τη στιγμή που οι ζωφερές σκέψεις προσπαθούσαν να με κυριέψουν, ανακαλώ στη μνήμη μου μια εικόνα με την αδερφή μου. Να γυρνά από τη μόνιμη της κατοικία στην Αγγλία και η πάνινή της τσάντα να γράφει «Local heroes do it better». Αναρωτιέμαι, οι ντόπιοι ήρωες τι κάνουν καλύτερα? Σώζουν το δάσος τους, σώζουν την κουλτούρα τους, σώζουν τη γεωργία, τη φύση και το περιβάλλον τους? Στην Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας αναγκαστήκαμε συχνά και τα 17 χρόνια της ύπαρξής μας να απαντάμε προσωπικά στον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και συνελευσιακά, στο ερώτημα, γιατί υπάρχουμε, ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Και έχει σημασία ο τρόπος αντίληψης, αλλά και η οδός της αφήγησης, ακόμη και τα εργαλεία που θα αξιοποιήσω για να πείσω. Να πείσω για τα όνειρα και τις προσδοκίες μου, να διατηρώ την αγνότητα, τον καθαρό αέρα, τα κύματα στον κάμπο, τη θάλασσα των πυργαδικίων, αλλά και να διατηρώ για τις μέλουσες γενιές την πολιτιστική μας κληρονομιά. Όμως, μόνο αυτή που προάγει, καθώς και αυτή που κρατά ζωντανή τη γιαγιά Μαρία και τη θεία την Κατσίνα. Να κάθονται στη βασική στάση με τα πόδια τεντωμένα μπροστά πάνω στο διβάνι για ώρες και να τρίβουν τα πόδια τους λέγοντάς μου παραμύθια, παραβολές και ιστορίες. Συνήθως κρυφογελώντας και κοιτάζοντας η μια την άλλη. Γελούσαν γιατί ξέρανε. Η ζωή είναι καμιά φορά δύσκολη, μικρή μου, και άμα δεν πάει, δεν πάει. Τώρα πια ξέρω πως η ιστορία του άτυχου φτωχού τσαγκάρι ήταν από τις αγαπημένες μου. Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια της αφήγησης, ταυτιζόμουν με τον άτυχο ήρωα φτωχό τσαγκάρι που έτρωγε μια πέτρα στο κούτελο, στην προσπάθειά του να την πετάξει όσο γίνεται πιο μακριά για να αποκτήσει γη. Και αντί αυτή η πέτρα να πέσει μαλακά πάνω στο χώμα, όπου μέχρι εκεί θα οριοθετούνταν η γη που θα του παραχωρούσε ο πλούσιος γεωκτήμονας, γυρνούσε πίσω σαν μπούμερανγκ, καθώς έβρισκε πάνω στον κορμό μιας αρχαίας πανύψηλης οξιάς και χτυπούσε το φτωχό τσαγκάρι στο κούτελο. Στον δόξα πατρί, θάνατος ακαριέως. Μα τι παραμύθι είναι αυτό για τα παιδιά? Οι γιαγιάδες ήταν πράγματι τολμηρές και γελούσε η θιά η Κατσίνα με τα κόκκινα μάγουλα και το κατάλευκο δέρμα, όσο με κοιτούσε με μάτια υγρά και μικρά, σαν κουμπότρυπες η γιαγιά η Μαρία.
βασανισμένες από τα χωράφια, από τους άντρες τους, από τις γένες και από την αλλαγή της ανθρώπινης συνειδητότητας που έφτασε μέχρι το φεγγάρι. Για αυτές όμως κάτι τέτοιο ήταν ύβρις. Με εξετάζανε να δούνε τι σκέφτομαι, μα εγώ δεν μιλούσα, αυτές ήξεραν. Άμα δεν πάει, δεν πάει. Και τάκ, 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 πάλι ο Τζαγκάρης να χτυπάει τα τακουνάκια των παπουτσιών στο φτωχικό του εργαστήριο, κάτω από το σπίτι του πλούσιου γεωκτήμονα. Τάκ, 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 όλη την ημέρα, ακούραστος. Μια μέρα βαρέθηκε να ακούει το τάκ, τάκ ο πλούσιος γεωκτήμονας και παραγγέλει στην κυρά του. Πάρε αυτό το ψωμί και δώστε το. Είναι γεμάτο χρυσό από το μαντέμ Λάκο. Ψυχοπονιάρα κι αυτή καθώς ήτανε, συνιαρίζεται, βγαίνει από το σπίτι και πηγαίνει κάτω από τη σκάλα του αρχοντικού της, όπου ήταν το τσαγκαράδικο. Ημιυπόγειο ένα επί ένα, αλλά το νίκη-νίκη. Και τάκ, 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 τάκ. Αχ, βρε γιαγιά, γιατί δεν μου ξανάπεις το παραμύθι όταν ήμουν μεγάλη πια. Το δάσος είναι πανέμορφο και αυτοί το λαιλατούν, με το τάκ, τάκ και τάκα, τάκα. Πάρε αυτό το ψωμί, λέει η αρχόντισσα στον τζακάρι, να το φας με την οικογένειά σου. Διότι ο Τζαγκάρης είχε γυναίκα και μια κόρη για παντριά. Και έτσι όπως ήταν το ψωμί γεμάτο χρυσάφι, θα μπορούσε να την καλοπαντρέψει και να του μείνουν αρκετά, ώστε να σταματήσει αυτό το ανελαίτο τακ-τακ. Φεύγει η αρχόντισσα γεμάτη ζωντάνια και ικανοποίηση για το μέγεθος της δύναμής της, που μπορεί να αλλάξει την τύχη ενός φτωχού και να τον κάνει άνθρωπο. Και οι ώρες περνούσαν με το τάκ-τάκ και τάκ-τάκ και ο Τζαγκάρης αφοσιωμένος στην εργασία του, ούτε να φάει δεν ήθελε. Άφρε παιδάκι μου, τι ζωή κι αυτή. Να σου και μια ζητιάνα στην πόρτα του Τζαγκάρη με το μωρό στην αγκαλιά και με τα μάτια θλιμμένα από το ψέμα και από την ανάγκη. Πάρε το ψωμί, της λέει ο Τζαγκάρης επιτακτικά και ούτε γυρνάει να την κοιτάξει, καθώς είναι αφοσιωμένος στο τάκ-τάκ. Άμα δεν πάει, δεν πάει. Και δώστε τα γέλια και οι δυο, και η γιαγιά η Μαρία και η θεία η Κατσίνα. Μα γιατί γελάνε. Χαχαχά, ας γελάσω κι εγώ το μικρό παιδί, κι ας είναι η ψυχή μου γεμάτη πόνο για τον άτυχο φτωχό τζαγκάρι που έχασε το χρυσό ψωμί του μαντέμ Λάκου. 80 γεωτρήσεις γύρω από την τοποθεσία σκουριές για να στραγγίσουν κάθε σταγόνα νερού. Τώρα πια που μόνο με φίλτρο μπορώ να πιω από το νερό της βρύσης, νοσταλγώ την εποχή που τα χέρια μου πάγωναν στο νεροχύτη της γιαγιάς όταν ξέπλαινα το ποτήρι από το γάλα. Αναρωτιέμαι, ποια είναι αλήθεια τα μυαλά που σκέφτονται έτσι. Έχω νερό, μα πρέπει να το εξαφανίσουν για να κλέψουν το χρυσάφι. Έχω γη, μα πρέπει να την εξορίξουν και να την δηλητηριάσουν. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Έχω αέρα. Λίγη σκόνη θα αιωρείται, αναγκαίο κακό και να φοράς μάσκα. Έχω φωτιά. Έχω φωτιά μέσα σε μια ψυχή που καίει, όμως κρατάει και τη φλόγα μου ζωντανή. Διότι όταν δεν πάει, δεν πάει, αλλά και πάλι, πάει. Ποιον δρόμο διαλέγω? Οικολογία και οικονομία. Ποιος είναι ο παράνομος μετανάστης και ποιος ο νόμιμος? Πόσες καθαρές ανάσες πήρες σήμερα? Πότε θα έρθεις στο χωριό να μας δεις? Να μυρίσεις τις σόμπες που σε λίγο θα πρωτοανάψουνε? Να ακούσεις τα σκυλιά και τα κοκόρια? Τα παιδιά με το τέλειο δέρμα και το κινητό τώρα πια σφινωμένο στην κολότσεπη να γελάνε στο γεφυράκι βγάζοντας σέλφι? Να νιώσει τον δροσερό αέρα, να σου σηκώνει την τρίχα και το τάκ-τάκ, τάκ-τάκ από τα τρυπάνια. Άμα δεν πάει, δεν πάει και ας το διάλογο να πάει. Βουνά καθαρά και δροσιά στα μυαλά. Επιλέγω ή δεν επιλέγω να τα κάνω όλα σαν αλάνι, ακούγοντας αυτή τη μικρή φωνούλα που μου φωνάζει πνιγυρά το θέλω. Σου είπα πως δεν επιλέγω και όμως επιλέγω. Διότι όταν δεν πάει και πάλι κάπου πάει. Οικονομικός ή οικολογικός μετανάστης είναι το μέλλον που προδιαγράφεται για τους κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη? Ή μήπως να πιστέψω την νεοπολιτική ουτοπία ότι εμείς εκεί στο Δήμο Αριστοτέλη μπορούμε να συνδυάσουμε τα πάντα? Και μεταλλεία και αλληλεία και τουρισμό και ακτινοτροφία και γεωργία, μήπως και βλακεία. Αυτό που ήταν το όνομά μου μαδήθηκε. Μεταμορφώθηκε σε σάπιο και έπρεπε να του δώσω ένα άλλο όνομα, έναν άλλο χαρακτήρα. Μα όλοι είμαστε ένα, σωστά.
Όμως το κούρεψα, το πότισα και το έβαλα δίπλα στις αλόγες, παρατημένες κι αυτές, αλλά ζωντανές, και αυτό έβγαλε λίγα πενιχρά λουλούδια με μια ελπίδα να ξαναγεννηθεί με νέο σώμα την ερχόμενη άνοιξη. Αφού δεν ήθελα να φροντίσω κανέναν τόσο απελπισμένο. Και όμως γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγία ή και όχι. Και μεγάλωσε στο χωριό ή και όχι. Τώρα πού είσαι, στέκεσαι, προχωράς, σκέφτεσαι, κοιτάς. Έχεις λόγο, έχεις φωνή, έχεις. Γαβγίζει μέσα μας η απελπισία, αλλά ανθίζει και η ζωντάνια, η ταύτιση με ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Πόσο σαφές έχει γίνει ότι το δάσος προστατεύει από τις πλημμύρες, σε πόσο καιρό οι καρδιτσιώτες θα ξεχάσουν ότι πνίγηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, σε πόσο καιρό θα το ξεχάσουμε κι εμείς που ταυτιστήκαμε μαζί τους μέσα από τις οθόνες μας, και σε πόσο καιρό θα το ξεχάσει η πολιτεία, το κράτος, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και οι υπουργοί τους. Αποκαθίσταται μια τέτοια καταστροφή? Και πείτε μου στα αλήθεια κι εσείς, τι γνωρίζετε ή τι νομίζετε? Αποκαθίσταται το φυσικό περιβάλλον μετά από μια έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα? Μέχρι πού χωροταξιακά ή χρονικά μπορεί να φτάσει μια τέτοια δραστηριότητα? Είναι η Θεσσαλονίκη η πιο επιβαρημένη ατμοσφαιρικά πόλη στην Ευρώπη? Πόση σκόνη, βαρέα μέταλλα, μικροσωματίδια στον αέρα, στο νερό και στα πνευμόνια χρειάζεσαι? Ο αέρας στο χωριό, δόξα τω Θεώ και δόξα την Παναγία, όπως λένε αρκετές οι χωριανές μου, είναι ακόμη καθαρός. Τα νερά λιγοστεύουν. Όλοι το αντιλαμβάνονται και το αποδέχονται σιγά σιγά, αλλά και τάκα τάκα. Διότι βρίσκονται μετά από παραχώρηση στην απόλυτη κατοχή της Eldorado Gold και η διαχείρισή τους από το Δήμο μόνο σιγουριά δεν προκαλεί. Δηλαδή, προκαλεί την ανακουφιστική σκέψη του ευτυχώς που είχαμε και φέτος το καλοκαίρι νερό στις βρύσες μας, όχι όμως και στις πηγές μας. Αναγκαίο κακό το ένα, αναγκαίο κακό το άλλο, αναγκαίο κακό και το τρίτο, καλή την πίστη. Και δεν μου λες εσύ που είσαι πιο έξυπνη, τι θέλεις να γίνει, όλα τα ξέρεις. Το επιχείρημα θα αγοράζετε νερό από το σούπερ μάρκετ και να βάλετε φίλτρα, είναι ξεκάθαρο, όπως φαντάζει τώρα πια, ως ένα φθηνό μάρκετινγκ που δημιουργεί νέα προβλήματα καταστροφής των φυσικών πόρων και συγκεκριμένα του νερού, προβλήματα διαχείρισης της ανακύκλωσης των πλαστικών από τις συσκευασίες των εμφιαλωμένων νερών αλλά και των φίλτρων νερού, που γίνεται μια ανακύκλωση από την ψωροκόστενα τόσο όσο, αλλά όμως αυτό το τόσο όσο δεν είναι ποτέ αρκετό. Μπορούμε και λίγο καλύτερα. Αλλά και πόσα πολλά μπορούμε να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε ακόμη. Μήπως αυτοστερούμαστε δημόσιου αλλά και ιδιωτικού λόγου πάνω σε ένα παρελθοντικό «Σστ, μην τα λες αυτά τα πράγματα, ρεζίλη μας έκανες και ποια είσαι εσύ που τα ξέρεις όλα?» Ο πολιτικός και ο κοινωνικός εκφοβισμός είναι ισχυρό όπλο καταστολής των ανθρώπων που αρκούνται να ζουν στην υποκουλτούρα τους. Πόσους ακόμη άθλους τοίχους θα ακούσουν τα φιβικά αυτιά? Αλλά όμως, ο πολιτικός, όπως και ο κοινωνικός εκφοβισμός, είναι και το ισχυρότατο αντεπιχείρημα που οδηγεί στη συνέχιση της διεκδίκησης των δικαιωμάτων, αλλά και της εφαρμογής του αυτονόητου. Το δικαίωμα στο περιβάλλον ανήκει στα θεμελιώδη δικαιώματα. Όμως, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα που βρήκαμε από το βιβλίο του Σπύρου Βλαχόπουλου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιβάλλον και φύση δεν είναι έννοιες ταυτόσιμες. Το περιβάλλον περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν αφορούν τη φύση, όπως ο αστικός χώρος, ενώ η φύση προσδιορίζεται ως το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται έξω από την ορθολογική και τεχνική δραστηριότητα του ανθρώπου. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης νομικής κάλυψης της προστασίας του περιβάλλοντος υπό την έννοια της ένταξης της προστασίας του στο χώρο του δικαίου οδήγησε στη σύσταση ενός αυτόνομου κλάδου δικαίου, του δικαίου του περιβάλλοντος, το οποίο συνοπτικά μπορεί να οριστεί ως το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της οικολογικής βλάβης. Μάλιστα, θα πούμε εμείς στην Επιτροπή, με τη σκληρή αγάπη που μας διακατέχει. Ήδη ξεκινήσαμε λάθος με την νομοθεσία. Αφού το περιβάλλον δεν είναι η φύση και αφού περιβάλλον και φύση δεν είναι έννοιες ταυτόσιμες, περιβάλλον είναι εν δυνάμει και το εργαστοσιακό έκτρωμα πάνω στις σκουριές.
και νομοθεσία για έρχεται για να αξιοποιήσει την αντιμετώπιση της οικολογικής βλάβης ή για την πραγματική διατήρηση ενός υγιού περιβάλλοντος. Και συνεχίζουμε με τον νόμο. Η προστασία του περιβάλλοντος, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, στοιχειοθετεί υποχρέωση του κράτους και αντίστοιχο δικαίωμα του ατόμου. Το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι ένα συνταγματικό θεμελιώδες δικαίωμα, εφόσον την ύπαρξη και άσκησή του εγγυάται μια συνταγματική διάταξη αυξημένης τυπικής ισχύως, η οποία δεσμεύει και τις τρεις συντεταγμένες εξουσίες και δεν δύναται να καταργηθεί με τυπικό νόμο ή με διοικητικές πράξεις. Και πάνω σε αυτό, εμείς στην Επιτροπή αναρωτιόμαστε. Είναι δηλαδή η νέα σύμβαση της Eldorado Gold πάνω και από τις τρεις συντεταγμένες εξουσίες? Για να δούμε. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, που ορίζει ρητά ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Φορείς του δικαιώματος προστασία του περιβάλλοντος είναι όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες. Λόγω της φύσεως της ένωμης σχέσης που αφορά το περιβαλλοντικό αγαθό, το δικαίωμα στο περιβάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί ότι κατοχυρώνεται υπέρ παντός φυσικού προσώπου και υπέρ των αλλοδαπών. Πέρα δε τούτων, το δικαίωμα στο περιβάλλον, ως εκ της φύσεώς του και δυνάμει της ρητής πλέον συνταγματικής κατοχύρωσης στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 της αρχής της αειφορίας, παρουσιάζει και το ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό μεταξύ των λοιπόν θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το Σύνταγμά μας, να θεωρούνται ως φορείς του συλλήδη, δηλαδή όλες ανεξαιρέτως οι μέλουσες γενιές. Τέλος, προς τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εξομοιούνται ως φορείς όσον αφορά το δικαίωμά τους σε ένα υγιεινό και οικολογικά ισόρροπο περιβάλλον και τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων. Και εδώ είναι που συμφωνήσαμε με τον νομοθέτη, γιατί βρήκαμε τη νομική κατοχύρωση και το δικαίωμα της ύπαρξής μας ως Επιτροπή πέρα από το μένος, τον πόνο και την ήττα. Στο νέο άρθρο 25 της παράγραφος 1 ορίζεται ότι στα θεμελιώδη δικαιώματα ισχύουν και οι σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσυδειάζουν. Με δεδομένη την επιταγή αυτή του συνταγματικού νομοθέτη, τα πολιτικά δικαστήρια υποχρεούνται πλέον να προσδώσουν οικολογική διάσταση στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές. Και σκεφτήκαμε μήπως αυτό δικαιολογεί και τη σειρά αθώσεων στα δικαστήριά μας. Παρά την καταστολή και την εξοντοτική διαδικασία να μην σε συλλαμβάνουν επ' αυτό φόρο για τις παράνομες πράξεις σου, μήπως τελικά γιατί δεν είναι και τόσο παράνομες, αλλά να σου έρχεται χαρτί μέσω της αστυνομίας στο σπίτι σου, στη δουλειά σου ή όπου αλλού σε πετύχουν, παραδείγματος χάρη στο φούρνο ή στον δρόμο, για να κληθεί σε ένα δικαστήριο που μετά από αναβολές και οικονομική, ψυχική και κοινωνική εξόντωση, στο τέλος ίσως εκ προημίου θα αθωωθείς. Αλλά και πού να το ξέρεις. Κύριος αποδέκτης του δικαιώματος στο περιβάλλον είναι επομένως το κράτος με όλα τα όργανά του. Νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά. Τα οποία οφείλουν αρνητικά μεν να μην προβαίνουν σε πράξεις που συνιστούν προσβολή του περιβάλλοντος ή της προστασίας του, θετικά δε να το προστατεύουν προληπτικά ή κατασταλτικά. Δηλαδή, αναρωτηθήκαμε ξανά εσωτερικά μέσα στην Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Μέσα από τη σκληρή πραγματικότητα που ζήσαμε ως κάτοικοι της Μεγάλης Παναγίας, η καταστολή που έγινε μέχρι τώρα, σε όσους προσβάλλουν ή σε όσους υπερασπίζονται το περιβάλλον? Το δικαίωμα στο περιβάλλον γίνεται δεκτό ότι έχει και χαρακτήρα πολιτικού δικαιώματος, δεδομένου ότι η άσκησή του απορρέει από την ενεργητική κατάσταση του ατόμου, status activus, και εντάσσεται στα δικαιώματα συμμετοχής των ατόμων στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Υπό την έννοια ότι το περιβάλλον ανήκει σε όλους και αποτελεί κοινό αγαθό, το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι και συλλογικό δικαίωμα. Ανήκει δε στην τρίτη γενιά των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αυτή των συλλογικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω, το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι δικαίωμα αλληλεγγύης
εφόσον προστατεύει ένα αγαθό το οποίο λαμβάνει υπόψη και τη μέλους ανθρωπότητα, δημιουργώντας το παρόν συνθήκες ζωής που επιτρέπουν και εξασφαλίζουν τη διατήρηση και ανάπτυξή της. Τέλος, το δικαίωμα στο περιβάλλον, προσδιοριζόμενο ως το δικαίωμα του ανθρώπου σε ένα περιβάλλον υγιεινό και οικολογικά ισόρροπο, έχει ένα περιεχόμενο μεταβλητό, άμεσα σχετιζόμενο με τις γενικότερες αντιλήψεις, τους στόχους και τις ακολουθούμενες πολιτικές στην οικονομία, τη χωροταξία, τις δράσεις, την τεχνολογία και τα ενεργειακά θέματα. Και εδώ έρχεται το ζουμί για την περίπτωσή μας. Είναι επίσης ανεκτή η μεταβολή της μορφής εκτάσεως με δασική βλάστηση για την άσκηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να θεραπευτούν διαφορετικά, εφόσον όμως η συγκεκριμένη ανάγκη υπερτερεί της διαφύλαξης εκτάσεως με δασική βλάστηση και δεν υφίσταται τρόπος ικανοποίησής της κατά άλλον τρόπο. Η μεταλλευτική δραστηριότητα αποτελεί επιτρεπτή υπό όρους δραστηριότητα εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πόρων για την ικανοποίηση ζωτικής σημασίας ανάγκης για την εθνική οικονομία σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με την υποχρέωση ανάπλασης του μεταλλευτικού χώρου μετά τη λήξη της δραστηριότητας και απαγόρευση μεταβολής του νομικού χαρακτήρα του. Πόση ζωτική σημασία ανάγκη, αναρωτιόμαστε πάλι, για την εθνική οικονομία ικανοποιείται από μια εταιρεία που δεν έχει την υποχρέωση να αποδώσει κέρδος στο ελληνικό κράτος? Αντιθέτως, το ελληνικό κράτος έχει την υποχρέωση να πληρώσει αποζημίωση στην εταιρεία, σύμφωνα με τη νέα σύμβαση που έχει υπογραφεί, όσο η εταιρεία καθυστερεί τη μεταλλευτική της δραστηριότητα και βγει εκτός πλάνου. Άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατυπία. Και φυσικά, μετά από αυτό έρχονται και τα νερά, γιατί τελικά μόνο τα νερά αποτελούν το μοναδικό εχθρό κατά των εξορίξεων. Τα ύδατα θεωρούνται φυσικοί πόροι, οικονομικά αγαθά και περιβαλλοντικά στοιχεία, η βιώσιμη ή φόρος διαχείριση των οποίων συνιστά βασική παράμετρο ζωής, υγείας και ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Το κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλείεται δε κάθε αλλίωση της φυσικής τους κατάστασης. Επομένως, μπορούμε να απαιτήσουμε να διατηρηθούν τα ύδατα. Υπάρχει άλλο ένα κείμενο, το οποίο όμως δεν θα το διαβάσω. Είναι από την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας, το ποιοι είμαστε. Έχουμε Facebook, μπορείτε να μας βρείτε, Επιτροπή Αγώνας Μεγάλης Παναγίας. Υπάρχει και το blog μας, με πάρα πολύ υλικό, εδώ και 17 χρόνια. Και προτιμώ να σας δείξω κάποιες εικόνες, γιατί πολλές φορές μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Θα το καταθέσω ωστόσο εδώ στο ποιες, αυτό το κείμενο, το ποιοι είμαστε. Με μεγάλη μου χαρά. Θέλω ωστόσο να πω κάτι, γιατί την άνοιξη του 2007 οι έντονες και συνεχείς παρεμβάσεις της πρωτοβουλίας ενάντια στις βλαπτικότητες ήταν η αρχική οικολογική οργάνωση που έγινε. Στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Παναγίας οδήγησαν από το Δήμο σε ομόφωνη απόφαση από μέρος του Δήμου ενάντια στο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ομόφωνη απόφαση από το Δήμο ότι δεν θέλουμε αυτό το σχέδιο, ωστόσο προχωράει, με τον τρόπο που προχωράει. Όχι, πάμε ξανά στο φάκελο. Ας δείξουμε λίγο τις εικόνες μία. Okay. Έτσι σε... Το κάνω εδώ και, ναι. Και αλλάζεις με τα παιδάκια. Ωραία, ναι. Όχι, εντάξει. Δεν θα σχολιάσω ιδιαίτερα.
Είπαμε εικόνες, σχολιάζουν από μόνος. Εδώ είναι από το δεκαήμερο. Εδώ είναι όταν άρχισαν τα δέντρα να πέφτουν από μόνα τους, κάτι που μας εξέπληξε και εμάς, γιατί γινόταν οι νέες χαράξεις του δρόμου. Από την εταιρεία, επειδή πήρε τους δασικούς δρόμους, τους πήρε μέσα στην περιοχή της και αναγκάστηκε να ανοίξει άλλους δρόμους, οι οποίοι βέβαια ανοίχτηκαν λίγο πρόχειρα αρχικά, με αποτέλεσμα να καταραίουν πάρα πολλά δέντρα. Είναι κοντά στην περιοχή του Καλύβα αυτό. Εντάξει, νομίζω είναι. Φαίνεται. Sorry, ξέρεις τι. Τι θέλω να κάνω. Δεν κάνεις share screen τώρα. Όχι, ξέρω πώς γίνεται. Απλά δεν είναι δικός μου υπολογιστής και λίγο δυσκολεύομαι. Θέλεις να κάνεις το... Α, το βρω, ναι, εντάξει. Ωραία. Νομίζω κάνει τώρα. Ναι, κάτσε, κάτσε τώρα. Το βλέπεις. Ναι, κάτσε εδώ, μήπως χρειαστεί τίποτα. Ωραία. Εδώ βλέπετε τη διάνοιξη, έτσι, πώς πρόχειρα έγινε. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να συντηρήσουν το κτήμα του Καλύβα, όπως είδατε, αναγκάζονταν να μπαίνουν σε αυτό το δρόμο που φυσικά κάθε χρόνο κατέρεε. Δεν μπορούσαν καν να περάσουν. Δεν το λες καν δρόμο αυτό το πράγμα. Έτσι, εδώ είναι ένα πολύ όμορφο σημείο που το αγαπάμε πολύ. Λέγεται Ακολυτό, γιατί είναι δύο δέντρα κολλημένα. Δυστυχώς το δασαρχείο φέτος έκοψε όλα τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα από το Ακολυτό. Το δασαρχείο σιγά σιγά είναι λες και είναι υπάλληλος της εταιρείας. Το δασαρχείο πουλάει ξύλα στους κατοίκους, γιατί εμείς έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε ξύλα 4 τόνους από το δάσος, από το δασαρχείο. Ωστόσο, είναι ξύλα τα οποία έχει ξυλέψει η ίδια η εταιρεία και τα χρήματα τα παίρνει το δασαρχείο. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ περίεργη σχέση μεταξύ δασαρχείου και εταιρείας. Ας μην λέω πολλά. Εδώ είδαμε πολλές οξιές να ξεριζώνονται από μόνες τους και πρόπερση, μετά από ένα πολύ μεγάλο χιόνι, είχαμε βαρύ χιόνι πρόπερση στην περιοχή. Και οι οξιές, λόγω του ότι το δάσος αποστραγγίζεται, χάνουν την φυσική τους δύναμη, οι ρίζες τους δεν έχουν τη δύναμη και καταραίουν από το βάρος του χιονιού. Μια παλιά πινακίδα της Ελληνικός Χρυσός και απαγορεύεται η είσοδος. Αυτός τους κατοίκους έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί συνέχισαν να μπαίνουν, συνεχώς μπαίνανε μέσα στο δάσος, είτε για τα μελίσια, είτε για τις δικές τους δραστηριότητες, για τα χωράφια τους, για τα ζώα τους, και ξαφνικά είδανε μια ταμπέλα «απαγορεύεται η είσοδος». Εδώ βλέπετε αρχικά όταν ξεκίνησε να φτιάχνει το δρόμος που θα ανεβαίνει προς τις σκουριές. Που φέρνανε και χαλίκια και, αν κάνω λάθος, μπορούν να με συμπληρώσουν τα παιδιά, από τις μαύρες πέτρες, έτσι, δηλαδή φτιαχνόταν η οδοποιία από στήρα υλικά, από εξόρυξη, που γινόταν, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι υγιές. Επίσης αυτό έτσι έχει ενδιαφέρον, το ότι όλα τα έργα που γινόταν από την εταιρεία είχαν συνοδεία αστυνομίας και ασφάλειας. Και τώρα φυσικά έχουμε αρκετή αστυνομία μέσα στο δάσος, δηλαδή φέτος ήταν πραγματικά πάρα πολλές οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του ξεσκουριάζου, που είναι ένας αγώνας δρόμου, γιατί γίνονται εργασίες πάνω στο βουνό. Θεωρητικά η αστυνομία υπήρχε εκεί για να προστατεύει τον αγώνα, αλλά μάλλον για να φοβότανε να μην γίνει κάποια άλλη κίνηση. Ήταν και προκλητική η συμπεριφορά τους κάποιες φορές, γιατί περάσανε δίπλα από σταθμό όπου δίναμε νερό και στους αθλητές που τρέχουν... Ναι, αυτή είναι η πρώτη στοά, έτσι, από παλιά. Έχουν αλλάξει αυτά, έχουν διαμορφωθεί αλλιώς.
Και αυτό είναι από μια πολύ παλιά απεργιακή κινητοποίηση. Τα νερά. Ιστό όπως άρχισε να διαμορφώνεται αργότερα και έχει διαμορφωθεί. Εδώ είναι το πρώτο, αυτό που λέμε σκουριές. Αυτό που ήταν το κομμάτι, εδώ τώρα έχει γίνει το open pit. Όλο αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει πια, έχει φύγει. Ήταν από το αρχαίο μεταλλείο. Ήταν τα στήρα που είχαν αποθέσει από π.Χ. το αρχαίο μεταλλείο που υπήρχε εκεί. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Και όλο αυτό έχει ανοίξει φυσικά πλέον. Μία στοά εδώ. Η θάλασσα στο Στρατόνι που συχνά εμφάνιζε αυτή την εικόνα. Ωστόσο, δυστυχώς έχω κάνει μία χρονιά ως εκπαιδευτικός στο Στρατόνι και ο διευθυντής του Στρατονίου πρώτος πήγαινε μετά το σχολείο να κάνει μπάνιο στο Στρατόνι, παρακινώντας και μαθητές να κάνουν το ίδιο. Για να αποδεικνύει, όπως και οι ίδιοι οι στρατοπομένουν, παρακινούσαν κάποια χρόνια τα παιδιά τους να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, για να αποδείξουμε ότι η θάλασσα δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή, στο σημείο που μπορεί να φτάνει μία παράνοια. Μία παρέμβαση στο Δήμο. Και εδώ είναι από την μια καθιστική διαμαρτυρία που έγινε. Όπως λέει άλλωστε και η καινούργια σύμβαση, καλά δεν λίγο και σε ένα μικρό PowerPoint, στα γρήγορα θα το περάσω. Ίσως έχει την αξία του για να δείτε την εξέλιξη κάπως. Βέβαια και αυτό είναι πιο παλιό. Το εργοστάσιο πλέον έχει καλυφθεί, έχει κλειστεί παντού. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται και οι επιχορηγήσεις που παίρνει. Είναι το, αυτό εδώ, PowerPoint. Πάλι εδώ η τοποθεσία σκουριές, έτσι το βλέπετε πως ήταν παλιά το μέρος, ένα μέρος απόλυτα προσβάσιμο, πηγαίναμε για βόλτα εκεί πέρα. Το δάσος πραγματικά σε καλύπτει και αυτό το νιώθει κανείς μέσα στο δεκαήμερο, όταν μείνεις 10 μέρες μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Πώς να το πω, γίνεσαι πράσινος. Δεν ξέρω, έχει όμορφο. Εδώ είναι το καλύβι που είχε γίνει. Ακριβώς αυτό το φυλάκιο αγώνα, έτσι, σε αυτό το σημείο ακριβώς τώρα εδώ υπάρχει τρυπάνι. Ένα από τα, έχουν ήδη γίνει 50 διατρήσεις, από όσο ξέρουμε, ίσως και περισσότερες. Και θα φτάσουμε στις 80. Να δηλαδή, σημειώσουμε ότι η κατασκευή του στο καλύβι έγινε διαδρηματικά, δηλαδή... Ναι, ήταν εκεί. Στην πράξη, δηλαδή, ό,τι γινόταν εκεί πάνω, γινόταν με γνώμονα. Ήταν από λάσπη και ξύλα το καλύβι. Εδώ από ένα τριήμερο, νομίζω. Έτσι. Εδώ είναι μία από τις πιο τραγικές φωτογραφίες για μας, όπου με τις πλάτες βλέπετε τα 30 άτομα τα οποία μείνανε στο καλύβι για να το υπερασπιστούν και όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται είναι οι εργαζόμενοι, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, αυτούς που τους υποσχέθηκαν ότι θα εργαστούν, ήρθανε με 3 λεωφορεία, 4, 3, πάρα πολλά, 300 άτομα από όσο ξέρω περίπου. 300 εναντίον 30,
οι οποίοι με μένος ουσιαστικά σκαρφαλώσαν πάνω στο καλύβι και το γκρεμίσανε με τα χέρια πραγματικά. Δηλαδή και εδώ ήταν η αρχή των τραγικών γεγονότων, μετά ξεκίνησαν λήψεις δειγμάτων DNA, τρομοκρατία, αδέρφια πλακώθηκαν στο ξύλο μεταξύ τους σε αυτή την κατάσταση. Σε κάποιους γυραιότερους είπαν πολιτικά πρόσωπα φύγετε, δεν θα γίνει τίποτα και υποψιαζόμαστε ότι ξέρανε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα ότι θα γίνει κάτι, γι' αυτό και προειδοποίησαν τους μεγαλύτερους να φύγουν από εκεί για να μην βρεθούν ξυλοφορτωμένοι. Εδώ γνωρίζετε μία πορεία αόρατη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με χιλιάδες κόσμο στη Θεσσαλονίκη έγιναν αρκετές. Εδώ από μία δράση, έτσι, πάλι εκεί που ξεκίνησε να γίνεται ο δρόμος για να ανεβαίνει στο εργοστάσιο, πριν γίνει το εργοστάσιο, ήταν από τις πρώτες καταστάσεις που είδαμε αστυνομία μέσα στο δάσος. Μας φάνηκε πολύ αστείο. Αρχικά και η αστυνομία δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί μέσα στο δάσος. Σιγά σιγά μάθανε. Τους έδειξαν και εργαζόμενοι εδώ. Σίγουρα και τα μονοπάτια και όλα αυτά. Να πούμε επίσης ότι είναι ένα δάσος που δεν καίγεται. Η οξιά δεν μπορεί να καεί, συγκεντρώνει, έχει πάρα πολύ νερό. Άμα πάτε σε όλες τις κουφάλες, ακόμα και να μην έχει βρέξει, έχει νερά. Στην πορεία προσπαθήσαμε να κάψουμε κομμάτι, τέλος πάντων, για να γίνει ένας αντεπερισπασμός. Δεν καίγονταν με τίποτα. Και αρχίσαμε φυσικά, γι' αυτό το ότι δεν καίγεται κόβεται και αποψηλώνεται, πέρα από το κόψιμο, είναι ότι ξεριζώνεται το δάσος. Δηλαδή το αρχαίγωνο αυτό δάσος δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ. Γιατί δεν είναι ότι το κόψαμε, είναι ότι το ξεριζώσαμε. Εδώ ένα από τα πρώτα σχέδια, έτσι. Το εργοστάσιο, βέβαια, όλο αυτό τώρα είναι καλυμμένο. Και είπαμε, έχει καλυφθεί, δεν βλέπουμε τους μήλους επεξεργασίας πια, είναι από τη μια και για να μην σκουριάζουν, γιατί δεν χρησιμοποιούνται, και από την άλλη για να δικαιολογούν τις επιχορηγήσεις και τις επενδύσεις χρημάτων που παίρνουν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια καταστροφή στο δάσος, κόβεται ασύστολα, χαράζονται συνεχώς καινούργιοι δρόμοι, χωρίς να γίνεται εξόρυξη ουσιαστικά. Τις σκουριές, όχι. Και ο Μαντέμ Λάκος επίσης έχει κλείσει. Ωστόσο, υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα και στην Ολυμπιάδα και στην Ολυμπιάδα και στο Στρατόνι, έτσι. Ούτε στο Στρατόνι. Δεν είναι μόνο τις επιχορηγήσεις και τα... Κοίτα, αυτά τώρα τις λεπτομέρειες θα σας τα πει η εταιρεία. Εγώ δεν μπορώ να μιλώ εκ μέρους της εταιρείας. Η εταιρεία επίσημα δίνει μόνο την Ολυμπιάδα. Επίσημα δίνει την Ολυμπιάδα, ωραία. Ναι. Και εδώ είναι το Opel Pit. Δηλαδή αυτό που βλέπατε πιο πριν που ήταν οι σκουριές που σας έδειχνα με τις αρχαίες εναποθέσεις. Η τελευταία έτσι, φωτογραφία που έχουμε έχει ανοιχτεί ακόμα περισσότερο, νομίζω. Και έχει καταστραφεί και το δάσος ακόμα περισσότερο γύρω-γύρω και είναι όσο πάει ακόμα και πιο δύσκολη η πρόσβασή του και καθώς πλησιάζεις, γιατί υπάρχει ας πούμε ένα μικρό χωράφι που λέμε οι μηλιές του Ατραχτά, ο οποίος είναι από τους μοναδικούς ανθρώπους που δεν πούλησε τη γη του, ωστόσο οι μηλιές του δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αγροτικά και κατεβαίνοντας προς τις μηλιές του Ατραχτά κατεβαίνουμε από εκεί που υπάρχει κάμερα, δηλαδή καταγράφουν κατευθείαν ποιος πηγαίνει προς τα εκεί. Αυτά. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.